δάγκωμα φιδιού το Σαββατοκύριακο και το παιδί είναι ακόμα στην εντατική. Κύριε Χαριλάου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Πώς είναι η υγεία του παιδιού? Η υγεία του παιδιού είναι καλή. Το παιδί έχει δαγκωθεί από οχιά, μεταφέρθηκε από τη Λεμεσό στο Μακάριο νοσοκομείο και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας Πέδων. Έχει λάβει αντιοφικό νερό. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η κατάστασή του είναι πολύ καλή. Ναι. Άρα έχει ξεφύγει του κινδύνου. Δεν μιλάμε τώρα για τα χειρότερα σενάρια. Απλώς περιμένουμε να αναρρώσει. Ακριβώς. Δεν υπάρχει θέμα να κινδυνεύει η ζωή του αυτή τη στιγμή. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η κατάστασή του είναι καλή. Έχετε υπόψη σας πώς δαγκώθηκε από το φίδι, πώς έγινε το ατύχημα? Δεν έχουμε λεπτομέρειες περί τούτου. Εκείνο το οποίο έχουμε πληροφορηθεί είναι ότι έπαιζε στα χόρτα. Και εκεί είναι που δέχτηκε επίθεση και δαγκώθηκε στο δάχτυλο του παιδιού. Μάλιστα. Όταν μας δαγκώσει ένα φίδι, εντάξει, γιατρός δεν είστε από ό,τι ξέρω, αλλά τις γενικές αρχές τις γνωρίζετε. Όταν μας δαγκώσει ένα φίδι, μια οχιά, τι κάνουμε? Ενημερώνουμε αμέσως την υπηρεσία ασθενοφόρων, ώστε να μας μεταφέρουν με ασφάλεια στο πλησιέστερο νοσοκομείο για να τύχουμε τις πρέπουσες ιατρικής φροντίδας. Προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε το μέλος, να αποφύγουμε τις άσκοπες κινήσεις, αλλά κατ' ουδένα λόγο δεν προβαίνουμε σε όλα εκείνα τα οποία κατά καιρούς οι παππούδες μας προέβαιναν, δηλαδή το σχίσιμο της πληγής, το να το να κάνεις αναρρόφηση στην περιοχή εκείνη. Σήμερα υπάρχουν σύγχρονοι μεθόδοι, γίνεται κινητοποίηση του μέλους και μεταφέρεσαι άμεσα στο πλησιέστερο νοσοκομείο, ούτως ώστε να τύχεις τις πρέπουσες ιατροφαγευτικής περίθαλψης. Μάλιστα. Άρα δεν παίζουμε και με τα χόρτα. Πολύ σημαντικό. Έτσι, μέτρο πρόληψης. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, χωρίς φυσικά να σπέρνουμε τον πανικό, ειδικά αυτήν την περίοδο όπου ο κόσμος βγαίνει στα χωράφια, έτσι. Βγαίνει έξω. Όμως πρέπει να είμαστε πάντοτε πολύ προσεκτικοί. Είναι καλό να μιλήσετε και με τους ανθρώπους που είναι ειδικοί για τα φίδια, για να μας πούν και αυτοί, παρόλο ότι τα έχουν πει, αλλά μπορούν να τα ξαναπούν, πότε έναν φίδι, μια οχιά. Έτσι, έχετε δίκιο σε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Ή τι κάνουμε σε περίπτωση που θα βρεθεί μπροστά μας ένα φίδι, μια οχιά. Είναι πολύ σημαντικά στοιχεία να τα γνωρίζει ο κόσμος. Πολύ καλή ιδέα. Θα την υλοποιήσουμε τις επόμενες μέρες. Να είστε καλά, κύριε Χαριλάου. Ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως τα πολλά χόρτα, τα οποία δεν είναι